το Τασίγνα 200 και 150 μιλιγκράμμ και το Λουσέντης. Φαίνεται να καταγράφουν θεαματικούς εντυπωσιακούς τζίρους στην ελληνική αγορά. Μάλιστα για το Τζιλένια μαθαίνουμε ότι οι επικεφαλής της εταιρείας, τα στελέχη της εταιρείας Νοβάρτης, κατάφεραν να το βγάλουν στην ελληνική αγορά σε χρόνο μηδέν, πάρα πολύ γρήγορα. Ενώ προέκυψε ότι για την τιμολόγησή τους στην ελληνική αγορά είχαν ληφθεί υπόψη οι τρεις υψηλότερες τιμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι οι τρεις χαμηλότερες τιμές, έτσι ώστε να βγει ένας μέσος όρος, ναι, όπως γίνεται κανονικά. Και αυτό που σας είπα και νωρίτερα, ότι φαίνεται ότι ακριβώς την προηγούμενη, ναι, χρονική περίοδο η Νοβάρτης φαίνεται ότι δεν καταγράφει υψηλούς τζίρους. Την περίοδο 11 με 12 έχει υψηλούς τζίρους λόγω των τεσσάρων αυτών φαρμακευτικών σκευασμάτων στην ελληνική αγορά και μετά το επόμενο διάστημα ο τζίρος της πέφτει και πάλι. Σε τι τιμή δηλαδή? Θα πρέπει να σας πω, εικόνα, επειδή σας ανέφερα, Άννα, Κατερίνα. Ορίστε, δεν σε άκουσα. Ναι, να σας πω, επειδή, ναι, σας ανέφερα ότι αναμένεται ίσως και αύριο να έχουμε κλήσεις για εξηγήσεις και στα μη πολιτικά πρόσωπα, ότι οι περισσότεροι ελέγχονται για δωροδοκία, κάποιοι ωστόσο ελέγχονται και για το αδίκημα του ξεπλήματος βρώμικου χρήματος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το παράδειγμα με την διαφημιστική εταιρεία που σας προανέφερα. Άρα, για να ανακεφαλαιώσουμε όσο γίνεται, έχουμε την αρχαιοθέτηση για τους τέσσερις, έτσι, μπαίνουν στο αρχείο η υπόθεση Πικραμένου, Κουτρουμάνη, Λικουρέτζου και Βενιζέλου, που σημαίνει δεν βρέθηκαν επαρκή στοιχεία, άρα αρχαιοθετείται. Η αρχή γίνεται με τον Ανδρέα Λοβέρδο, που η δικογραφία για τον οποίο στέλνεται απόψε στη Βουλή, σωστά. Αύριο περιμένουμε τα μη πολιτικά πρόσωπα. Τα άλλα πολιτικά μένουν 6 από τα 10. Για τα οποία... άλλα πολιτικά πρόσωπα, για Κατερίνα, η ενημέρωση που είχαμε είναι ότι... Ναι, για τα υπόλοιπα πολιτικά πρόσωπα, η ενημέρωση που είχαμε είναι ότι για κάποια από αυτά, χωρίς να μας κατανομαστούν, ναι, και να μας πούν αριθμό συγκεκριμένο, ολοκληρώνεται η έρευνα, δηλαδή περιμένουν κάποια λίγα στοιχεία προκειμένου να ολοκληρωθεί η έρευνα για αυτά, ίσως και μέσα στον Απρίλιο. Και για κάποιους άλλους θα συνεχιστεί μέχρι ότου να θεωρήσουν, ναι, οι εισαγγελείς κατά της διαφθοράς ότι έχει ολοκληρωθεί έρευνα και έχουν προκύψει αποχρώσεις ενδείξεις ή δεν έχουν προκύψει ενδείξεις και για αυτούς. Επομένως και για αυτούς θα τεθούν στο αρχείο. Ναι. Και έχουμε και το νέο στοιχείο, λέω ανακεφαλαιώνοντας, με τους τρεις ραδιοφωνικούς σταθμούς. Κάτι που δεν γνωρίζαμε μέχρι τώρα από τότε που ξέσπασε το σκάνδαλο. Οι οποίοι κατηγορούνται ότι έβγαζαν εικονικά τιμολόγια υπέρ της Νοβάρτης. Όχι, όχι. Κατερίνα, η διαφημιστική. Θα ελεγχθεί ναι, η διαφημιστική εταιρεία, συγκεκριμένη διαφημιστική εταιρεία. Για εικονικά τιμολόγια σε τρεις ραδιοσταθμούς. Ακριβώς, ακριβώς. Η οποία εξέδιδε εικονικά τιμολόγια προς τρεις ραδιοφωνικούς σταθμούς. Και η ενημέρωση που είχαμε είναι ότι οι επικεφαλείς ή εν πάση περιπτώσει οι άνθρωποι από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς έχουν κληθεί, έχουν καταθέσει στους εισαγγελείς διαφθοράς ότι μάλιστα, δεν υπήρξαν ποτέ τιμολόγια προς αυτούς τους ραδιοφωνικούς σταθμούς, ούτε είχαν γνώση αυτής της περίπτωσης, αλλά το έμαθαν, το πληροφορήθηκαν από την έρευνα των εισαγγελέων. Μάλιστα. Άννα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν πρέπει από εδώ και στο εξής να περιμένουμε κάτι από εκεί. Δηλαδή το επόμενο που περιμένουμε είναι να σταλεί η δικογραφία στη Βουλή. Προηγείται κάποια άλλη διαδικασία? Όχι, όχι. Η ενημέρωση που είχαμε, ναι, είναι ότι η δικογραφία από τη στιγμή που έφτασε εδώ στην εισαγγελία, ναι, του Αρείου Πάγου διαβιβάζεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Και το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Και από το Υπουργείο Δικαιοσύνης διαβιβάζεται στη Βουλή. Η ενημέρωση που έχουμε, ναι, είναι ότι μέχρι αργά το βράδυ θα έχει διαβιβαστεί, μάλιστα, στη Βουλή. Ακριβώς. Σε ευχαριστούμε, Άννα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πληρότητα αυτού του ρεπορτάζ. Πάμε και στη...